Μαρία, με τα πόδια θα πάμε και στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας, η οποία ξεκινάνε τα σχήματα σιγά-σιγά. Διονύσης Χινάς, τον συνάντησα αποκλειστικά εδώ στο Γεια Σου. Σε ποιο μαγαζί τραγουδά, είναι στο Box με την Ήβια Δάμου. Ήταν όμως στο διπλανό μαγαζί 50 μέτρα με τον Γιώργο Μαζονάκη και όλο αυτό που έγινε. Αποκλειστικά στο Γεια Σου, λοιπόν, μας λέει. Τι έχει συμβεί με τον Γιώργο Μαζονάκη, από ποιους πήρε τη θέση στο Box, διότι είχαν κλείσει άλλοι καλλιτέχνες εκεί. Μας μιλά. Το ξέρω αυτό εγώ. Αλλά δεν θα το πω, θα το πεις εσύ. Απλά πασάρω το βίντεο. Επίσης, είχαν υπάρξει δημοσιεύματα τα οποία μιλούσαν ότι ο Διονύσης Χινάς θα συνεργαστεί με την Έλλη Κοκκίνου μετά την αποχώρησή του από το σχήμα με τον Μαζονάκη. Απαντάει γι' αυτό, λέει ότι αγαπάει την Έλλη Κοκκίνου. Αλήθεια. Αγαπάει και την Κέτι Γαρμπή. Που μιλάει. Για την Έλλη Κοκκίνου. Για την Κέτι Γαρμπή πάντως, αφήνω την Έλλη Κοκκίνου. Στην Κέτι Γαρμπή λέει ότι την αγαπάει πάρα πολύ, ότι μαθαίνει από εκείνη, ότι διαβάζει πάρα πολλά βιβλία στο σπίτι, μαθαίνει ελληνικά και λέει και άλλα πολύ ωραία πράγματα για το ποιος έχει τώρα τα χρήματα στο σπίτι. Όλα. Πάμε να το δούμε. Εντάξει. Όμορφαίνει στη ζωή μου, όταν βρίσκεσαι μαζί μου. Τι κάνεις και δεν γυρνάς ποτέ. Είναι το DNA του μπαμπά και της μαμάς. Πρώτα απ' όλα και είναι ότι είμαι άνθρωπος που όλα τα πράγματα, όλα τα προβλήματα τα δέχομαι για να τα λύσω. Box, νέα οικογένεια, νέοι φίλοι, νέα όνειρα και χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που γίνανε έτσι τα πράγματα και είμαστε εδώ. Απλά το κέντρο Αθηνών είναι 50 μέτρα πιο δίπλα. Ναι, τέλεια. Τέλεια είναι εκεί. Μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, αν θέλεις ένα συγγνώμη, αν θέλεις ένα το παράκανα. Τι εννοείς. Λοιπόν, εδώ και δύο μήνες. Ανταλλάσσουμε γελία, εξώδικα και αγωγές ο ένας προς τον άλλον, μόνο από θέμα εγωισμού, από τίποτα άλλο. Χάλασε ένα σχήμα, δεν έγινε τίποτα σοβαρό. Εδώ στο Box ήταν να τραγουδήσει η Δέσποινα Βανδύ με το Σάκη Ρουβά. Και τους τη χάλασα και τους ζητάω συγγνώμη. Φορτώνεις κάρμα κακό. Δεν φωνάω, γιατί όλα γίνονται γιατί έτσι πρέπει να γίνουν. Υπάρχει λόγος σοβαρός που γίνονται όλα έτσι όπως γίνονται. Και τα παιδιά που δεν ήρθαν εδώ, κλείσαν αλλού που εκεί έπρεπε να κλείσουν. Δεν φτάνει μια ζωή να είμαστε μαζί. Διονύση, ήσουν ο τραγουδιστής που τραγούδησε στην τελευταία εκπομπή της Φέης Κορδά στον Αντένα. Ήταν αυτό αμήχανο για σένα? Όχι, γιατί γενικά με τη Φέη είμαστε φιλαράκια και το έκανα χρόνια στην τελευταία της εκπομπή και τραγουδούσα. Τώρα φύγει από το κανάλι. Εσύ τραγουδούσες και η Φέση Κορδά ήταν δίπλα δακρυσμένη. Ναι, μα λογικό ήταν. Είτε συναισθηματικά, τόσα χρόνια ήταν εκεί μέσα. Με τόσους ανθρώπους. Αδέρφια της ήταν από το πρωί μέχρι το μεσημέρι όσους ήταν εκεί. Άρα λοιπόν ο Διονύσης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ σωστός σε όλη του την πορεία, έχει 100% δίκιο. Όταν κάποιος διαφωνεί και τσακώνεται με τον Διονύση, πάντα φταίει αυτός ο κάποιος. Με την Κέντρη έχουμε γίνει μια γροθιά. Και μαζί με τον Δημήτρη, τα τρία μας είμαστε μια βοηθιά. Οπότε πέφτει ο ένας, το σηκώνει ο άλλος. Και όποτε έχει πρόβλημα ο ένας, τον στηρίζει ο άλλος. Είπε αυτό που είπε από την ψυχή της και την αγαπάω. Δημοσιεύματα σε ήθελα να συνεργάζεσαι με την Έλλη Κοκκίνου. Σε πείραξε αυτό? Όχι με την Έλλη, την Έλλη την αγαπάω. Άνθρωπος εδώ ήμουν, τη ζωή μου. Με πείραξε το ότι γίνει ο καθένας και λέει ό,τι θέλει, ρε παιδί μου, καταλάβες. Αλλά ήδη εκτίθονται μετά. Αυτοί οι ίδιοι που το λένε. Ήδη εκτίθονται. Πάρει καλύτερη κάτι και... παραπάνω που δεν ξέρω εγώ. Πώς? Λέω, ξέρεις κάτι παραπάνω που δεν ξέρω εγώ. Τελικά συμβαίνει κάτι με την Άτζηλα Δημητρίου και την Κέτι Γαρμπή? Δεν συμβαίνει τίποτα, μωρέ. Αυτά είναι στιγμιαία πράγματα τα οποία κάτι γίνεται και νιώθεις ξαφνικά άβολα. Η Κέτι Γαρμπή, αυτά που γράφει στο Twitter και η άποψή της για όλα, το είχε πάντα. Έχουμε μια βιβλιοθήκη τεράστια στο σπίτι μας και όλα αυτά τα βιβλία, τα εκατοντάδες, δεν ξέρω αν χιλιάδες, τα έχει διαβάσει όλα αυτό το κορίτσι. Αυτό το πράγμα δεν το ξέρω ο κόσμος. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά ποια είναι η Κέτι και μαθαίνω και πάρα πολλά πράγματα από αυτήν μέχρι και ελληνικά. Πότε θα κάτσεις στην καρέκλα του Κρητή να πεις τη γνώμη σου σε ένα νέο παιδί που ξεκινά? Με έχουν καλέσει πάρα πολλές φορές. Όλα αυτά τα χρόνια είχα πάρα πολλή δουλειά για να ασχοληθώ με αυτό και θα έκανα μόνο πράγμα που έχει να κάνει με τη μουσική. Σ' αγαπάω να το ξέρει. Το παιδί, ο Δημήτρης, κάνει τα δικά του βήματα. Σου είπε μπαμπά, θα με συγκρίνουν με σένα και τη μαμά. Μπαμπά, θα πούνε ότι έχω βίσμα. Τι του είπες? Ότι θα τα κάνεις όλα μόνος. Και τα κάνει όλα μόνος. Του δείχνουμε τις πόρτες και τις ανοίγει εκείνος. Τσιλική του δίνεται ακόμη? Και του δίνουμε και βγάζει και μόνος όταν κάνει τα δικές του εμφανίσεις. Πώς δίνει τα περισσότερα εσύ και την καρδιά? Ένα σιρτάρι υπάρχει. Πάντα. Από την ώρα που γεννήθηκε υπάρχει ένα σιρτάρι σε αυτό το σπίτι. Δεν υπάρχει τα λεφτά σου και τα λεφτά μου. Είναι τα λεφτά μας. Τι ωραία. Κοινό πρωτοβόλη.
Ναι, και αυτό που είπε ότι είμαστε και τρεις μας, μια γροθιά, όταν ο ένας πέφτει, οι άλλοι τον στηρίζουν. Έτσι πρέπει να είναι η οικογένεια. Είτε είναι οικογένεια, παντρευτήκαμε, είτε η οικογένεια, είμαστε κολλητοί. Γιατί για μένα και αυτό είναι η οικογένεια. Ναι. Έτσι πρέπει να είναι οι άνθρωποι περίμενε, που συνδέονται. Κανείς δεν περίμενε ότι η Κέτη Γαρμπή θα έκανε δημόσια δηλώσεις για την υπόθεση με τον Γιώργο Μαζονάκη και βγήκε, τον στήριξε, είπε την αλήθεια της. Και είναι στο... και η Κέτη που εμπλέκεται σε κάτι, αν ναι, θυμάσαι. Γιατί έχει υπήρχε μια το... προκαταβολή που πήρε πέρσι κάποτε με τον κορονοϊό. Κρεμότητα. Τέλος πάντων, ναι, ναι, ας Κέτη Γαρμπή, γιατί... Μπαμπινιώτη, θα πω εγώ, γιατί ξέρει και πολύ καλά ελληνικά. Διαβάζει εκατοντάδες βιβλία και τον βοηθάει κιόλας εδώ τον Διονύση. Συνέχι... Θέλω να μπω στη βιβλιοθήκη, να κάνουμε ένα θέμα. Η βιβλιοθήκη της Κέτης. Το ανέκδοτο που κυκλοφορούσε για την Άντζελα. Που πάει δημοσιογράφος και της λέει, διαβάζετε, κύριε Άντζελα, ξέρω. Έλικο κείμενο. Είναι και Σάββατο που αναθεμάστε σήμερα. Οι γυναίκες να διορθώνουμε τα ελληνικά των αντρών, νομίζω ότι. Δηλαδή είναι σε αυτό το κομμάτι η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χοινάς. Εντάξει. Η Έλικο κείμενο διαβάζει, άραγε. Γενικά, δηλαδή, στη ζωή. Το βλέπεις σε τραπέζια, άλλο ζευγάρι, λέει αυτός κάτι, πετάγεται αυτή. Και μετά χωρίζουν. Τις πολλές διορθώσεις δεν πάνε καλά. Τι να διάβαζε η Έλικο κείμενο, άραγε όμως, Μαρία. Τι? Τι να διάβαζε άραγε η Έλικο κείμενο, δεν ξέρω. Τι υπονοείς εδώ... για την Έλικο κείμενο, ρε. Τίποτα. Ενώ ναι, βέβαια. Δεν θα ήθελα την Κέτη Γαρμπή εκεί να είναι μπροστά, πρώτο τραπέζι, στο σχήμα Διονύση Έλικο κείμενο. Καλά, έχει πολύ μεγάλη φαντασία. Να πάω στον Πέτρο να γράψει ένα σενάριο. Φεύγω, ντόντο κι εγώ. Πάμε, ντόντο.